Δεν σου να ξαναθυμηθείτε τα ωραία σου κρυωμένα ανέκδοτα. Μπορείς να τα σκαλίσεις το σιτάρι σου και να μας τα φέρεις όλα. Πάνω θα κρύωσες. Πέρασε. Λογικό. Εμένα μου είπαν ένα άλλο. Ποιος μας το έπαιρε, παιδιά. Εδώ μέσα πρέπει να μου το έπανε, γιατί δεν πήγα και κάπου αλλού. Κάτι μου είπανε που κάπως η απάντηση πήγαινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τι όμως, κάτι, ποιος μου το είπε, όποιος το θυμηθεί εδώ μέσα είναι ανέκδοτο με το ΣΥΡΙΖΑ. Μου λέει στο Καμαρίνι. Μου λέει, κάνω δίαιτα. Έφαγα μια σαλάτα, λάχανο καρότο. Έφαγα, μου λέει, ασπράδια αυγού, μια ομελέτα και μετά μια πάστα σεράνο. Τρεμάκι! Τι έφαγε τα ασπράδια αυγού. Έχω κάτι με τα γλυκά, έχω θέμα με τα γλυκά. Τι να πω. Αυτό είναι λάχανο καρότο. Εμένα πάντως μου έλεγε ο Ηλίας Σακάς, όσες φορές πήγαινα μετά τις γέννες μου για δίαιτα, ότι μου έλεγε ρε παιδί μου, τι δεν μπορείς να αποχωριστείς. Το έλεγα, ας πούμε, εγώ. Τα μακαρόνια. Τα μακαρόνια που το έλεγα και από το έλεγα, μου έλεγε. Με τίποτα, ξέχασα. Όχι, μου βάζε μακαρόνια. Μια φορά τη βδομάδα μας έβαζε. Όχι, μου βάζε δύο. Μια κούπα. Όχι, όχι, εντάξει, καλά ήταν τα μακαρόνια. Εγώ απλά η ατασταλία μου ήταν ότι τα γέμιζα από πάνω όλο με σάλτσα. Αλλά δεν με νοιάζει, γιατί αφού καλά πήγαινε η δίαιτα, δεν του το έλεγα, μου λέγε και θα βάλεις περίπου τόση σάλτσα. Ναι, ναι, του λέγα, εγώ το γέμιζα όλο σάλτσα. Αυτά πώς τα λένε έτσι, μία κούπα. Εγώ πάντως ένα σπιτό κουτό. Αυτό που έχεις πολύ ανάγκη να το στηριχθείς. Δηλαδή, ας πούμε, όταν γεννούσα τα παιδιά με το Γιάννη, επειδή και αυτός ήταν πολύ καλός στο κομμάτι της εγκυμοσύνης, τον καλό σύντροφο, τον βλέπετε εκεί. Άμα παχύνει, καλός είναι. Άμα δεν παχύνει, κοιτάζει την πάρτα, δεν σας βλέπει καθόλου. Γλυκούλης. Τώρα μην πάρω κόσμο στο λαιμό μου, αλλά εγώ έτσι πιστεύω ότι ο καλός ο συντροφάκος πρέπει να πάρει και αυτός έστω 1-2-3 κιλάκια, γιατί η γυναίκα του πεινάει συνέχεια, δεν μπορεί να τις λέει. Δηλαδή τι θα τις λέει. Ας το κάτω αυτό, μην φάζει, να παχύνει. Ναι, δεν τρώμε, δεν τρώμε. Δεν επιτρέπονται αυτά. Δηλαδή και η γυναίκα πρέπει να πάρει και το βάρος της, να πάρει και παχύνει, γιατί να μην παχύνει. Δηλαδή μόνο θα πιέζεται. Αφάει και λίγο. Καλό, ο Γιάννης δεν ήταν και ποτέ αδύνατο. Πες τα, Ελένη. Ρε, τι λες. Κοκαλιάρη τον γνώρισα. Μην βλέπεις. Βρέχω τι σου λέω. Κοκαλιάρης ήταν. Μετά. Ήμουν και εγώ καλή παγίδα. Εντάξει, πέφτει και δεν τρώει το φαΐ μου, ξέρεις. Είναι το μόνο που μπορεί να γίνω έξαλλη. Γι' αυτό δεν τσακωνόμαστε ποτέ. Και έλεγε λοιπόν, α πούμε, του Γιάννη του άρεσαν τα γλυκά. Εμένα όχι. Και έλεγα εγώ. Εγώ θέλω κάποια στιγμή να μου βάλει μια μπυρίτσα, του έλεγα, σε παρακαλώ. Και έλεγε ο άνθρωπο την μπυρίτσα. Είμαι μερακλού, τι να κάνω. Έτρε, εγώ προτιμούσα να φάω μια σαλάτα και να πιω και την μπυρίτσα μου. Ο Γιάννης του έλεγε, βάλε μου και κάπου μέσα στο. Κάπου να υπάρχει λίγο κάτι, δεν γίνεται. Ένα γλυκά. Έτρωγε άλλα πράγματα. Το είχε βρει τα γλυκά του κουταλιού που δεν παχαίνουν, ξέρω εγώ. Του δίνε κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Πάντως αυτό που άλλο το θέλει πολύ, εγώ τον θυμάμαι τον Ηλία Σακά. Δεν στο στερεί. Ναι. Στο μαζεύει λίγο. Δεν σε αφήνει χύμα, κάνει ό,τι θέλει. Ναι, όχι, φάει ένα γλυκό. Αλλά αν πάρει αυτό, δεν θα πάρει το άλλο. Σωστό, σωστό. Όλα είναι έτσι. Λοιπόν, πολλά θυμήθηκα σήμερα και πάρα πολλά είπα. Και όχι τίποτα άλλο. Θα νομίζετε ότι είμαι και πάρα πολύ πιο μεγάλη από την πάρα πολύ μεγάλη ηλικία που ούτως ή άλλως έχω. Σταμάτα. Βάζω γυαλί. Εγώ, αγάπη μου, δεν κάνω πλάκα. Όταν με βάλανε να πω τα λόγια της διαφήμισης, αυτό που είπα ήταν αυτά που πιστεύω. Όταν είπα ότι εγώ σήμερα αισθάνομαι πιο ωραία από ποτέ, το εννοώ. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Δεν λέω όμως. 48 χρονών είμαι. Μα τι σχέση αλλά έχει ο αριθμός. Έχω φτιάξει τη ζωή μου όπως τη θέλω. Έχω δίπλα μου αυτά που χρειάζεται να έχω για να έχω γερά πατήματα. Ρουφάω ευτυχία από το σπίτι μου. Μπράβο. Κάνω μια δουλειά που μου αρέσει. Το γλεντάω. Στα καλύτερά σου. Είμαι πιο όμορφη από ποτέ γιατί μου αξίζει. Τι πλήρωνα τόσα χρόνια και δεν ερχόμουν εδώ. Γιατί έχετε τον άνθρωπό σας δωρεάν να σας τα λέει κάθε μέρα. Διαφημίσεις, επανερχόμαστε.